Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω δίνοντας χαρητήρια για την επανεκλογή σας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά προσωπικά που συμμετέχω στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Καθώς πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ένα κλάδο με αυξημένη βαρύτητα στην ομαλή λειτουργία του οικονομικού συστήματος, έχει κάποιο προσωπικό στοιχείο, έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, διότι σε αυτόν ακριβώς τον κλάδο έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και συνεργάστηκα αργότερα με εταιρείε άμεσα συνδεδεμένες με τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι αληθές ότι χωρίς θεμελιώδη ασφαλιστική λειτουργία του επιμερισμού για τη διαχείριση του κινδύνου, είτε αυτό αφορά την υγεία, τα ατυχήματα, τι αποταμιεύσει, τι επενδύσει και τόσο άλλου σημαντικού τομεί τη οικονομική και κοινωνική ζωή, πολλά εγχειρήματα θα εγκαταλείπονταν ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Σημαντικοί πόροι θα δεσμεύονταν προληπτικά και θα στερούσαν αναπτυξιακή δυναμική από την οικονομία. Ταυτόχρονα, πολύ μεγαλύτερο βάρος θα έπεφτε στο δημόσιο τομέα, κάτι που συνεπάγεται άλλα προβλήματα, όπως έχει αναδείξει η οικονομική επιστήμη και συνδέονται με τον ηθικό κίνδυνο και τις αρνητικές εξωτερικότητες για το κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκουμε συνεπώς να διαμορφώσουμε το κατάλληλο πλαίσιο όπου δημόσιος και ιδιωτικός ασφαλιστικός κλάδος θα λειτουργούν συμπληρωματικά και κυρίως αποτελεσματικά. Αυτό όμως προϋποθέτει σαφείς κανόνες και χρηστές πρακτικές, και την ανάγκη ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που υπό συνθήκε όπως όπω διασπιστώσαμε δυστυχώ στο παρελθόν, με διάφορα παραδείγματα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικού κινδύνους τόσο για τους καταναλωτέ, όσο για το δημόσιο συμφέρον. Άλλωστε, σε αυτή την κατεύθυνση ρίχνουν το βάρο και οι ευρωπαϊκέ οδηγίε και οι κανονισμοί εναρμόνιση. Όσον αφορά τι κυβερνητικέ πρωτοβουλίε σε σχέση με τον ασφαλιστικό κλάδο, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Καταρχά, στο διαχρονικό πρόβλημα τη ελληπού ασφαλιστική συνείδηση, που δυστυχώ έχει σε μεγάλο βαθμό η ελληνική κοινωνία και το βλέπουμε στην ασφάλιση οχημάτων, για παράδειγμα, προχωρήσαμε στη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου και διασταύρωση, ώστε να εντοπίζονται εύκολα όσοι αποφεύγουν αυτή τη συμβατική υποχρέωση. Ενώ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, πρώτον, συστήσαμε τον κατάλογο αποζημιοθέντων της ΑΣΠΗΣ και δόθηκε μία λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Και δεύτερον, διαχειριστήκαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με μεγάλη εταιρεία του κλάδου, με τρόπο τέτοιον που δεν επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία του συνόλου του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα. Παράλληλα, η δομική ασφαλιστική μεταρρύθμιση που κάναμε Έβαλε τέλος σε μια μεγάλη πηγή αβεβαιότητας γύρω από την βιωσιμότητα του συστήματος. Συνοδεύτηκε επίσης από την ενοποίηση ταμείων, την ψηφιοποίηση αρχείων και διαδικασιών, με τεράστια ωφέλη εξοικονόμησης υλικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας και λειτουργικότητα. Αυτό δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς στο δημόσιο διάλογο, διότι μένουμε κυρίως στην εισπρακτική πλευρά του συστήματος και στι ενδεχόμενε αστοχίες του. Ωστόσο, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια και νομίζω ότι όλοι μας θυμόμαστε τους όγκους χαρτιών, τις χρόνες καθυστερής και την ποιότητα των υπηρεσιών που απολάμβαναν οι πολίτες. Ο εξυγχρονισμός, η ενοποίηση και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος είναι απαραίτητα συστατικά, έχουν γίνει πολλά και προχωρούμε προς την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω με πρόγραμμα και στοχοπροσύλωση. Ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικό και, μόλι δύο χρόνια μετά την εισαγωγή των αλλαγών, μειώνουμε σημαντικά τι ασφαλιστικέ φορέ για του ελεύθερου επαγγελματίε και αυτό ήταν μια προτεραιότητα και αναγκαία διόρθωση για τη βελτιστοποίηση τη εύρεση λειτουργία του συστήματο. Έχουμε σήμερα έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα κυρία ασφάλιση και έναν επικουρικό επίση οικονομικά. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα υπάρχουν προτάσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να συζητηθούν. Από την προσωπική μου εμπειρία, θεωρώ την ιδέα της ενίσχυσης και της περαιτέρω επέκταση και εξέλιξη των επαγγελματικών ταμείων ως ένα πεδίο που αξίζει περαιτέρω επεξεργασίας και θετικής ανταπόκρισης από την πολιτεία. Πιστεύω ότι υπό συγκεκριμένε συνθήκες θα έχει πολλαπλά ωφέλη τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και την ελληνική κεφαλαία αγορά. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια νέα πηγή εσόδων για επενδυτική αξιοποίηση, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, παράλληλα στις ήδη υπάρχουσες δομές και υπάρχει σημαντική διεθνής εμπειρία για να αντλήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Και φυσικά υπάρχει ο τομέα ο πυλώνα τη με ανανεωμένε δυνατότητε για τον κλάδο, καθώ οι σύγχρονε δημογραφικέ και αναπτυξιακέ προκλήσει δημιουργούν νέα δεδομένα και την ανάγκη για καινοτόμο ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίε. Παράλληλα, το ζήτημα της κάλυψης και αντιμετώπιση των κινδύνων είναι επίση ένα πεδίο που πρέπει να συζητήσουμε και να το δούμε. καθώς υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν προληπτικά και όχι μόνο τη στιγμή τη κρίση, και συσχετίζονται με την αυξημένη σεισμικότητα τη περιοχή μα. Αλλά και μελλοντικέ προκλήσει που θα επηρεάσουν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, και αναφέρομαι στην κλιματική αλλαγή και σε όλε τι πιθανέ επιπτώσει τη. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να εξετάσουμε το διαχρονικό πρόβλημα τη μειωμένη ασφαλιστική συνείδηση και αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Και α παραδεχτούμε ότι δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που θα τα λύσουν όλα, γιατί αποδείχθηκε και στο παρελθόν, ότι η λύση δεν είναι απλή και σίγουρα δεν είναι μόνο μία. Κυρίε και κύριοι, ο ελληνικό κλάδο ασφάλισης, παρά τι λίγε και με μονομένε αρνητικέ στιγμέ, έχει σημαντικό κύρος και συνεργασίε με εδρεωμένου διεθνεί πέκτες. Η ενιαία ασφαλιστική αγορά προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διανοίγει επομένω ένα νέο πεδίο ευχεριών ανάπτυξη, επέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο για όλε τι ελληνικέ εταιρείε. Εταιρείε που άντεξαν στα χρόνια τη κρίση, ανασυντάχθηκαν και σήμερα είναι πιο έτοιμε από ποτέ να ξαναβγουν στο προσκήνιο. Οι προποθέσει είναι και πάλι ευνοϊκέ μετά από αρκετά χρόνια. Η χώρα κάνει μια καινούρια αρχή. Αναδύσεται ξανά με δυναμικού ρυθμού, η ενεργεία μειώνεται, οι εξαγωγέ άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ, η εμπιστοσύνη σταδιακά επιστρέφει στην ελληνική οικονομία. Ακόμα αποδείξαμε καταρχά σε αυτού μα ότι μπορούμε να αλλάξουμε, να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις και πάνω απ' όλα να εγκαταλείψουμε οριστικά τις διαλυτικές πρακτικές του παρελθόντος. Όλα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στη βάση του δικού μας εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου που θα βάλει τη χώρα σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξη, αλλά αυτή τη φορά με δίκαιους όρους. Δηλαδή με τρόπο που να προωθεί την ισότητα των ευκαιριών, να προστατεύει όσους μένουν πίσω στις νέες συνθήκες και να διορθώνει τις ισορρευμένες αδικίες. Ήδη από το τέλος του προγράμματος τον περασμένο Αύγουστο έχουν γίνει αρκετά σημαντικά βήματα προς αυτή τη δυτή κατεύθυνση. Αφενός δηλαδή πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη, όπως η ατζέντα μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις στρατηγικές επενδύσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την Απτυξιακή τράπεζα που το προσοχές διάστημα θα έρθει προσφύγηση στη Βουλή. Και αφετέρου, οι δράσει για την ενεργητική απασχόληση, την επιστροφή των νέων επιστημόνων, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τα κοινωνικά μέτρα στήριξη. Όσον αφορά το ζήτημα τη φορολόγηση, θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, μια ειδική αναφορά. Αφού πρώτα σημειώσω ότι αξίζει να την παραβάλουμε από τη μία τη σύνθετη και τη συνολική αναπτυξιακή προσέγγιση που ανέπτυξα, με τη μονοσήματη προσκόλληση στο ύψο του φορολογικού συντελεστή, ω πανάκια για την επίλυση όλων των ζητημάτων. Δεν θα επισημάνω μόνο τα πρόσφατα ευρήματα τη διεθνού εμπειρία που δείχνει ότι από μόνη τη η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε αύξηση των εσόδων του κράτου, αλλά ούτε και των επενδύσεων. Αντίθετα, διαρρέει σε άλλε κατευθύνσει μέσω των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και φορολογικών εργαλείων, αυξάνοντα την ανισότητα και το κοινωνικό χάσμα ω προ τι υπηρεσίε υγεία και εκπαίδευση. Αλλά κυρίω. Θα επιμείνω στην ανάγκη να μιλάμε όλοι με υπευθυνότητα, χωρίς κραυγές, χωρίς γεπαιδικά συνθήματα για το ζήτημα αυτό. Ειδικά σήμερα, μετά την προσπάθεια που όλοι έχουμε κάνει, να ανιστρέψουμε τη δημοσιονομική κατάρρευση του 2009, που μας έβαλε σε αυτή τη μακρόχρονη και δραματική περιπέτεια. Και να γίνω πιο συγκεκριμένο. Εμείς με σαφήνεια και απόλυτη ειλικρίνεια ανακοινώσαμε στην αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα έναν οδικό χάρτη των φορολογικών ελαφρύσεων για τα επόμενα έτη. Ο οποίο αναλόγω τη πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να διαβρινθεί. Πώ θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν αυτέ οι ελαφρύνσει δεν προκύπτουν και δεν υπακούν μια βασική συνθήκη που έθεσαν από την αρχή οι εταίροι μα, που αφορά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέου. Αυτομάτω αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι φορολογικοί συντελεστέ συνεπάγεται και άλλη στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα. Επειδή θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας, όλα συνηγορούν ότι σε χρόνο νεστότα, σήμερα δηλαδή, αυτό που λέμε έχει περιορισμένες πιθανότητες αποδοχής από τους θεσμούς και τους ευρωπαίους εταίρους. Κατανοώ ότι είναι μια πρόταση που προκαλεί ευαρέσκεια και ειδικά όσον αφορά σε προεκλογική περίοδο. Στο μέλλον, οι συνθήκε ενδεχομένω να είναι πιο ιδανικέ, και θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να αδράξουμε την όποια ευκαιρία. Και φυσικά, κανεί δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι όσο πιο χαμηλά είναι τα πλεονάσματα, τόσο καλύτερο για όλου. Όσο πιο χαμηλοί είναι οι φορολογικοί συντελεστέ, τόσο μεγαλύτερο και από άλλε φυσικά προποθέσει είναι το διαθέσιμο εισόδημα αλλά και η αποταμίευση. Για να μην αναλωνόμαστε, να το πω απλά, να μην τσακωνόμαστε για τα αυτονόητα. Δεν θεωρώ ότι συνεισφέρει ουσιαστικά η δημόσια συζήτηση να μετατρέπεται σε αντιπαράθεση με όρου παρελθόντο, ποιο ήταν ο πιο σωστό, ποιο είχε περισσότερο δίκαιο, ποιο είχε περισσότερο άδικο, και να χρησιμοποιούμε επικοινωνιακού εντυπωσιασμού. Θα έλεγα ότι αυτή η κατανόηση είναι απόδειξη τη προόδου και τη ορίμανση του πολιτικού συστήματο και κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο, έστω ελάχιστο, πολιτική συνένεση. Είναι μια αρχή, ας μην την αφιερώσουμε και αυτήν θυσιάζοντα την στο βωμό της κομματικής σκοπιμότητας. Κυρίε και κύριοι, εμείς επιμένουμε στη στέρη βάση που διαμορφώσαμε και πάνω σε αυτή θα πορευτεί η χώρα για την επόμενη μέρα μετά τα προγράμματα προσαρμογή. Έχουμε το σχέδιο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δικαιών τη στρατηγική μας. Παράλληλα αποκαθιστούμε το κύρος της χώρας στη διεθνή σκηνή και γινόμαστε παράγοντας ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης ασάφειας και αυξανόμενων προστριβών ισχύω και επιρροής. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά εξίσου πολλέ είναι και ευκαιρίε. Και ο κλάδο σα είναι εξοικειωμένο με τη δράση σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε αυτό άκμασε και θα συνεχίσει να άκμαζει, δίνοντα παράλληλα και το παράδειγμα σε όλου μα. Ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τι ιδανικέ συνθήκε για να προσπαθήσουμε, αλλά να δίνουμε τον αγώνα για το καλύτερο, κάθε στιγμή και από κάθε θέση. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.